Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των φαρμακοποιών σχετικά με τον νέο τρόπο χορήγηση αντιγρυπτικού εμβολίου χωρίς ιατρική συνταγή και οι εμβολιασμοί ήδη ξεκίνησαν κανονικά. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας, παρέχεται δωρεάν και αποζημιώνεται μέσω του ΕΟΠΗ και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων. Μπορεί κάποιος, ο οποίος είναι άνω των 60 ετών, να προσέλθει στο φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή και να προμηθευτεί το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Επίσης, σε αυτή την ομάδα που δικαιούνται ουσιαστικά εμβόλια χωρίς ιατρική συνταγή είναι και άτομα ηλικιωμένα, τα οποία έχουν κάποιες παθήσεις, χρόνια νοσήματα όπως λέμε εμείς, τα οποία έχουν σχέση με το αναπνευστικό, κυρίως άσθημα και κάποια καρδιακά προβλήματα. Τα εμβόλια παραγγέλνονται το καλοκαίρι για να έρθουν τον Οκτώβριο μήνα και έρχονται πάντοτε σύμφωνα με τις παραγγελίες που γίνονται. Και παιδιά, θα έλεγα, έχουν εμβολιαστεί αρκετά, αλλά και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 50 ετών. Εντός των ημερών, μάλιστα, αναμένεται και η νέα βελτιωμένη έκδοση της εφαρμογής, ενώ το νέο καθεστώς του Υπουργείου ευελπιστεί να αυξήσει το ποσοστό των εμβολιασμών, κυρίως σε πληθυσμό άνω των 60 και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αφού εφέτος, παρά τις ιατρικές συστάσεις, είναι λιγοστοί αυτοί που έχουν προχωρήσει σε χορήγηση του εμβολίου. Ξεκινάει η διαδικασία για τα δωρεάν εμβόλια, που γίνονται μέσα μιας ειδικής πλατφόρμας με την καταχώρηση του ΆΜΚΑ. Περιμένουμε και τη φόρμα και τη... να δούμε πώς θα γίνει. Δεν το ξέρουμε ακόμα ακριβώς. Δεν έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο ακόμα. Χωρίς συνταγογράφηση και μπορεί να γίνει είτε σε κάποιον γιατρό είτε σε φαρμακεία. Άλλωστε, το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι εδώ και χρόνια αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης έναντι της γρίπης. Ενώ αν χορηγηθεί έγκαιρα και πριν τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, τότε συμβάλλει και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Ήδη έχουμε εμβολιάσει αρκετό κόσμο. Πολλοί έχουν εμβολιαστεί. Απόθεμα εμβολίων υπάρχει. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε επιθυμεί να έρθει να εμβολιαστεί μπορεί να το κάνει άμεσα. Έχουν γίνει τουλάχιστον τα 70-80% των εμβολίων, πιστεύω. Έχει μείνει ένα μικρό ποσοστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρελή ζήτηση αφενός και αφετέρου δεν υπάρχουν και εμβόλια πλέον. Τα εμβόλια, δηλαδή αυτά που έχουμε, είναι κλεισμένα για κάποιους πελάτες που τα έχουν παραγγείλει.